ανταγωνιστικός. Ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ μέσα στη Σάλκε. Πολύ καλός ο Ίβιτς με τα τρία του στόπερ. Like. Το Μιστακίδη, ο οποίος είναι ο Πασπαρτού της υπόθεσης. Καλή κερκίδα, πήγανε 4.000 κομμάτια εκεί πέρα, δημιούργησαν κατάσταση. 5.5-6 θα πω εγώ. 7 θα πω εγώ. 1.500 εισιτήρια ήταν. 5.5 ήταν. Καλά, μη μαλώνετε τώρα. 6 παρατέταρτο. Σταμάτα, εσείς πόσοι πήγατε. Μετάλλεστε ρε πούσι. Κανένας. Κανένας. Ποια είναι η πιο μεγάλη ομάδα. Είδες που δεν πήγαν στην Τουρκία. Μπορούν να πάνε. Εσύ με τα δύο πρωταθλήματα είσαι η μεγάλη ομάδα. Με τη Φενέρμπαξε δεν πήγαμε. Εδώ στη Λάρισα και στο Καφτατζόγλιο. Άσε βρε τώρα. Δηλαδή πήγατε 1200 χιλιόμετρα. Στην Τουρκία, μιλάμε για Τουρκία. Πήγανε. Καφτατζόγλιο πήγατε. Τουρκία πήγανε. Πήγανε Τουρκία. Αυτοί όχι. Εμείς πήγαμε. Μπράβο, Καφτατζόγλιο πήγατε. Καφτατζόγλιο. Γιατί να πάω. Και όμως σε πληροφορώ η μισή που ήταν σήμερα εκεί ήταν παοξίδες. Είχαν οι καστιόλ. Πολλοί φίλοι μου πήγαν εκεί μέσα. Με τα καστιόλ από κάτω. Όλοι 2.500 ήταν. Και ένα goal offside. Θα σταμάταρε μη. Και ένα πέναλτι που δεν έδωσε. Σταματήστε και στα χέρια. Αν είσαι 37 χρονών και θες να κάνεις τον στόπερ, πιθανόν να σου μείνει ο προσαγωγός στα χέρια. Όταν είσαι 80 χρονών και θες να καβαλήσεις Αλφα Ρωμαίο, θα σου μείνει το τιμόνι στα χέρια. Αυτό είναι που λέμε δηλαδή ότι με τον χρόνο πρέπει να συμβιβαζόμαστε όλοι. Σωστό. Συμφωνούμε έτσι. Και για σένα το λέω, Μαλάτο. Ναι, για σένα το λέω. Right. Είχαμε... Αυτός βαλσαμώθηκε στον χρόνο, δεν έχει θέμα. Σταμάτα ρε Τζόρνταν. Θα δώσω λόγο σε όλους, ο Σαμάς δεν ήρθε. Θα έρθει σε λίγο, θέλει να πάει σε κάτι βραβεία. Πώς τα λένε αυτά ρε, Όσκαρ. Κάτι βραβεία Όσκαρ και κάτι σαχλαμάρες. Είναι κουλτουριάρες να πούμε και τα λοιπά. Θα έρθει εδώ και ο Βαλσαμώδης. Τώρα τα δίνουν τα βραβεία του βράδυ, 12 η ώρα. Ξέρω εγώ ρε, εσύ θεατρόφιλος. Ξέρω εγώ, είδα βραβεία 6 ώρα το απόγευμα, 7. Κινηματογραφόβιλος είσαι ρε Τζόρνταν. 12 το βράδυ τι βραβεία. Είσαι ρε Τζόρνταν κινηματογραφόβιλος. Μόνο ο Βρυκόλακας άμα τα μοιράσει τα βραβεία. Είναι κινηματογραφόβιλος ειδικών ταινιών. Το λέγανε. Παραμείνεις πάλι. Βρουμ, τα τρακτέρ. Λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, αντίσταση και πάλι, δεν είναι σύνθημα δύο. Εσύ, δείξε με. Like, μαλάκες, like. Άντρας, κοντεύεις τα 50, 49 χρονών άνθρωπος. Λοιπόν, 48. Θα πάνε κι άλλο πρόστιμο για τον πάνω που έγινε, έτσι. Τι είπαν, όχι. Βγάλανε ένα πάνω εκεί και βρίζανε την μάνα του. Όχι, δεν είναι. Θα πας για πρωτάθλημα, δηλαδή. Φυσικά, πήγαινε για πρωτάθλημα. Για την πρωτάθλημα. Θα είναι μέσα στην πεντάδα, θα πάει για πρώτη θέση στα play-off. Και το κύπελλο εννοείται. Βασικότατο στόχο. Σήμερα για λίγα την τροπεοσύνη. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πω και για σένα. Λοιπόν, για πες γι' αυτό για να τελειώνουμε. Γι' αυτό να θα του πω καταρχήν, κερδίσανε μια ομάδα η οποία δεν υπάρχει στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Α, στην έτσι. Τουρκία, έτσι είναι. Γιατί υπάρχει ο... είναι η Άγκαρα Κουτσού, η Άγκαρα Σφόρμαλο. Λοιπόν, δεν πήγε ο παδός της στην Τουρκία μέσα, δεν ξέρω για ποιον. Είστε παντελώς σε μεγάλη απόσταση με τον παοξίδικο λαό, διότι εσείς ότι. Τώρα θα παίξετε, τώρα ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι της χώρας, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στην Κυριακή. Λοιπόν, και θα παίξετε πιθανόν 5 φορές με Κωνσταντινούπολιτες. Μία θα παίξετε την Κυριακή με εμάς. Μία θα παίξετε, δύο θα παίξετε με την Μπεσίκτας, η οποία είναι και αυτοί Κωνσταντινούπολιτες. Και πιθανόν θα κληρωθείτε πάλι με Κωνσταντινούπολιτη ή τον ΠΑΟΚ ή την ΑΕΚ. Α, έχετε συνάφεια με τους Τούρκους. Εννοείται, φίλε, είμαστε Κωνσταντινούπολιτες. Και φυσικά εγώ εύχομαι ολόψυχα την Μπεσίκτας να προκριθεί για να χαρίσει επιτέλους νίκη σε όλους τους υγιούς Έλληνες φιλάθλους. Υγιούς. Υγιούς, ναι. Υγιούς. Α, μας βγάλεις και κανένα μάτι, ρε. Από το μίσος που έχεις για την ομάδα μας, θα μας βγάλεις και κανένα μάτι με τους μπούρες. Δεν μας ακριβείς. Η ομάδα αυτή τη στιγμή από τους 8 υπόλοιπους αγώνες πρέπει να κάνει οπωσδήποτε 6 νίκες. Φοβάται. Εάν σταμάτας η ομαδάρα. Φοβάστε. Σταμάτα ομαδάρα. Κρεμούλα σας έπιασε. Θα χάσεις πάλι όπως πέρυσι και θα κλαις. Στοίχημα σε έβαλα και δεν βάζεις για την Κυριακή. Αφού δεν τα πληρώνεις. Θα δω τα στήσουμε άμα δεν είσαι τώρα. Επί του ασφαλούς. Συνέχα. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει ο ΠΑΟΚ γιατί τον είδα. Έτσι να παίξει. Είναι μια μέτρια ομάδα. Μην μιλάς τώρα που έτσι να παίξει όπως με την Οσμάνη. Μην μιλάς αρκετά. Δώσε οδηγία. Πάρε το τηλέφωνο τον Πέντο και πες τον πρόεδρο. Έτσι να παίξει. Φτάνει το πίμελο στον πρόεδρο. Λοιπόν, εσύ το λες ότι πει ο πρόεδρο. Φτάνει. Ο δικός μου πρόεδρος είναι μάγκας. Δεν μας αρέσει. Και ο δικός μου είναι πιο μάγκας. Κριτική τον κάνουμε εμείς. Ναι. Λοιπόν. Εσείς δεν μπορείτε. Εάν παίξει όπως έπαιξε με αυτούς. Ο ΠΑΟΚ δεν τη γλιτώνει, γιατί σήμερα δεν μας είπαν τι γίνεται και με τον αέρα των κοπανιστών που τους δίνουν λέει για να αναζωογονούνται και να τρέχουν όπως τρέχανε μέχρι πριν δύο εβδομάδες. Γιατί τώρα ο αέρας ο κοπανιστός φαίνεται δεν βολεύει, δεν λειτουργεί. Πρέπει να βρουν άλλο τρόπο.
Καμιά πορτοκαλάδα, ξέρετε εσείς. Εμείς δεν ξέρουμε, για να το λες εσύ τα ξέρεις εσείς. Εσείς τα ξέρετε, εσύ, καμιά πορτοκαλάδα. Πολλές τα κάνει. Μη μιλάς εσύ ρε ομαδάρα με δυο πρωταθλήματα. Όπως σου λέω εγώ. Βρε κακομύρι, τι να μου πεις εσύ. Ρε τι να μου πεις, 43 μισό έχω. Για τώρα το έχω μισό πάρει. Λοιπόν, 43 μισό εγώ. Τι να μου πεις ρε. Τι να μου πεις. Ομάδα μπάμια είσαι. Όλο θα. Και δεν μπορεί. Κυριακή, την Κυριακή. Δεν μπορεί. Ποντή γιορτή η Κυριακή. Α, στην Κυριακή, ρε. Με από μια Κυριακή κρίνονται όλα. Εγώ σου λέω, έχω 43 στην τσέπη. Εσύ έχεις 2. Κάτσε εκεί τώρα και λέγω για Κωνσταντινούπολιτες. 2 άλλα τίμια. Για Τουρκοσπορίτες, μια και έχετε συνάφεια με αυτούς, δεν μπορεί να είναι. Και την Κυριακή στην Τούμπα θα μου βάλει τον Ανσαριφάρ και όχι το παλτό το. Πώς το λέμε αυτό, ναι. Ο Καρντός, ο Μπερμπάντοφ. Που μας κουβάλισες, εμείς δεν έχουμε τέτοια υπομονή, ούτε είμαστε βόδια. Τον έφερες, πάρ' τον να τον ταΐζεις σπίτι σου. Και μην ξεχνάς, μπέντο 21 χρόνια σε τάτε βάση τουμπά. Στην ομάδα, άσε ρε παραμύθα. 21 χρόνια παράδοση. Ραπτό, ραπτό.gr. Ψόφιε. Ψόφιε. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις. Ραπτό.gr, την ακούς. Οποιαδήποτε στιγμή στο site rapto.gr. Πάμε διαφημίσεις να μπει ο Ασλαμάς και ο Γιώργος. Τους βλέπω και τους δυο καταβεβλημένους. Δεν ξέρω και το Γιώργο γιατί. Πήδαγες Γιώργο. Πάμε διάλειμμα. Το Γιώργο. Γιώργος είναι αυτός. Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας, δεν ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Μαλατό. Τι λέγανε που τους κατούρισε ο Ιντέγκερ. Την Κυριακή θα σας ανοίξουμε κι άλλο τα προβλήματα, τα δείτε πιο καλά. Θα σε κατουρίσει ο τέτοιος τώρα και ο Σαριφάρ την Κυριακή. Λοιπόν, Μαλατό. Ορίστε. Δυστυχώς ήταν μια ευχάριστη αναλαμπή αυτό που έγινε στην Τουρκία. Ο Ολυμπιακός, αυτό που βλέπουμε κάθε χρόνο είναι αυτό που έγινε σήμερα. Η ομάδα δεν βλέπετε δυστυχώς. Μα ακούς λίγο. Ναι. Χαλάρωσε λίγο, έχεις τίποτα αθλήματα, ηρέμησε λιγάκι. Ναι, ηρέμησε λίγο. Και εγώ 44. Εσύ λοιπόν, γιατί τρέμεις καλά. Όσα ζητάει ο οργανισμός σου, την Κυριακή θα τα φας. Μην εσύ γιατί τρέμεις, εγώ καλά είμαι. Εγώ τι γιατρεύω. Εγώ δεν έχω να χάσω κανένα πρωτάθλημα, εσύ έχω γιατρεύω, έχω καπαρώσει το ποτάθλημα και πω για double. Τι να τρέμω. Θα δούμε. Θα φας την τεσσάρα σου την Κυριακή για να ηρεμήσεις κι εσύ. Έχεις εδώ και 3-4 μήνες κράτης στον Πέντο και τους παίκτες. Και δεν κράζει τον Μαρινάκη, είναι δυνατόν. Δεν μπορεί εκεί. Είπα. Έχει καταντήσει αηδία να πούμε. Άντε ρε, είπα ότι σέβομαι αυτά που λέει ο πρόεδρος που πληρώνει, αλλά έχουμε και τη δική μας άποψη. Ραπτό.gr! Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις? Οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Πάμε επόμενη γραμμή. Βγήκα ένας Ολυμπιακός, δύο Ολυμπιακοί, τρεις Ολυμπιακοί. Τέσσερις Ολυμπιακοί. Πού είμαστε στην Καστέλα, είμαστε. Πάμε, επόμενο. Βγήκαν τρεις Ολυμπιακοί και ένας Ξανθιώτης. Ο οποίος ήταν Ολυμπιακός. Τέσσερις Ολυμπιακοί, δύο κράξαν το Μελάτο διότι δεν κράζει τη διοίκηση. Έλα και εσένα σε κράζουν. Καλά, κράζε εσύ τον πρόεδρο, άσο Πινέλο και άσο. Είσαι κότα, δεν μπορεί να κράξει. Κότα είσαι και φαίνεσαι, ρε. Εγώ είμαι κόκορας. Βγάλ τη μουντρούχα εκεί μπροστά και άσε μα. Τι πιάνε, φίλε, λέγε. Και θέλω να μιλήσω για ισπανικό πρωτάθλημα, όχι για ελληνικό. Μίλα για ό,τι γουστάρεις. Ένα κλαμπ σάντουιτς θέλω με κοτόπουλο. Ένα τσίσμπεργκερ. Ωραία. Και μία κόλα. Άψο, κόε πέψη ή κόκα. Μία κοκακόλα. Αυτό είναι πιο πολύ αμερικάνικο μου κάνει. Το πρωτάθλημα που είπες, πώς το είπες. Συνέχισε, φίλε, συνέχισε. Και κάτι άλλο, γιατί έχει φύγει λίγο το παλιό κλίμα της εκπομπής. Είσαι σαν καραφλός κατζόχυρος και επειδή έχω πυρετό θέλω να μου βάλεις ένα υπόθετο. Θες να σου βάλω εγώ υπόθετο ή εσύ να βάλεις εμένα υπόθετο? Υπόθετο θέλω. Θες αγαπώ υπόθετο, πολύ. Ξέρεις, εγώ έχω μεγάλο υπόθετο. Άμα σου πεις το πισινό θα πονάς, θα τσούζεις για καμιά εβδομάδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τέτοιο υπόθετο έχω εγώ. Θα τσούζεις, θα φωνάζεις 4 ευρώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Λέει, το υπόθετο θες ή χάμπουργκερ. Πάμε. Τη σημειολογία να κατάλαβα τι ήθελα να πει. Θέλει υπόθετο. Ναι, είναι από παλιό βιντεάκι. Εντάξει, εντάξει. Λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Ναι, ακούτε. Όταν είπε για ισπανικό το κατάλαβα. Πάμε. Είμαι η Κασούλα από Τούμπα. Η Κασούλα από Τούμπα. Ναι, αλλά το μικρόφωνο κράτα το πιο μακριά λίγο από το στόμα γιατί κάνει πουφ το στόμα σου. Η Χρυσούλα από Τούμπα. Λες και μιλάει από περιπολικό είναι. Πάμε, Χρυσούλα, πάμε. Γελ. Τι ομάδα είσαι? Μόνο ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ, παιδιά. Όχι ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ. Για πες μας, Χρυσούλα. Πάμε, Χρυσούλα. Μίλα, Χρυσούλα. Τι σε έκανα να πάρεις τηλέφωνο, τι? Είσαι καλά, Χρυσούλα. Χρυσούλα, σε πήρε χαμπάρι και σου κλείσα το τηλέφωνο. Σιωπή, ξύγνω. Οριζοντιώθηκε. Δεν έχω πρόβλημα με τον Λίγο.
Μήπως έκανε κανένα χαράλαμπο η Χρυσούλα. Είναι λίγο οριζοντιωμένη. Και αύριο να το η Χρυσούλα. Καλά, έπαιξες. Έπαιξα. Πού έπαιξες? Τίποτα, σε κάτι τοπικά. Παρασκήνιο, ξέρεις τίποτα. Τίποτα. Γιατί εσύ τι κάνεις, Κρήτη? Ο Τζόρνταν έπαιζε στη Φροντίζ United. Στη Φροντίζ United. Ο Αρκλαμάς έπαιζε τα κατάκα. Ξέρεις τι τακατάκα. Τα κατάκα έπαιζε και μόνο καλό. Τα κατάκα έπαιζε ο Αρκλαμάς. Άκου, άκου. Ήρθες εσύ ο Αμερικάνος τώρα να μας μάθεις γράμματα. Ακούγαμε ρε, άντε ρε το Αμερικάνος. Άντε ρε τώρα. Το μάτσα από τη φρεγάτα θα το δεις. Άντε ρε τώρα. Τι που είναι. Άντε εκεί πέρα που θα σας κάνουμε το Οθωμανικό δίκαιωμα. Με πέντε Κωνσταντινούπολιτες θα παίξετε, άιδε. Το φίλε και να μην το πάει ο Σαββίδης στα άκρα, είναι ο κανονισμός, θα πάει πρόστιμο. Δεν ακούτε, ακούτε αυτά που θέλετε, όχι αυτά που λέω. Ήταν από την καλή πόλη και... Εμείς έχουμε σφαγή. Αυτό, αυτό, αυτό. Σταμάτα να μιλήσει ο άνθρωπος. Και να μιλήσει, θα έχει πήρε. Κάσε ρε. Κάσε εσύ βρε. Άιδε τώρα. Λοιπόν, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like.